προηγείται των Χριστουγέννων, ονομάζεται Ευρώπης Χριστού Γεννήσεως και είναι αφιερωμένη στη μνήμη πάντων των Αθεών Θεών Ευαρχισάντων, όλων την αδειώσει ευαρέσεων των Θεών Παδών μέχρι και των Ιωσήφτων Μύστορα, της υπεραγίας Θεοτόκου, είναι πράγματι αξιοθαύμαστοι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι αν και έζησαν πριν την εποχή της Σάρτος, αγωνίστηκαν με εντυπωσιακή πίστη και δικαιώθηκαν από Θεό στην αποστολική περικοπή, η οποία ανακοινώθηκε σήμερα και αποτελεί τμήμα της προσεβραίους επιστολής, εξυμνούνται οι αρετές και τα κατορθώματά τους, που είναι ο καρπός της πίστεως τους. Πρώτα απ' όλα αναφέρεται το κορυφαίο παράδειγμα του Πατριάρχου Αβραάμ, ο οποίος πίστη παρόχησε εις την γη της Επαγγελίας του Σαλωτρία. Χάρη στην πίστη του έμεινε ως ξένος στη γη, που του υποσχέθηκε ο Θεός και του θεώρησε ξένη χώρα και όχι δική του. Ο δίκαιος Αβραάμ υπάκουσε στο Θεό, ο οποίος τον καλούσε να φύγει από την πατρίδα του και να πάει σε μακρινή και άγνωστη χώρα που θα κληρονομούσε, και έφυγε χωρίς να ξέρει πού πηγαίνει, και εκεί που πήγε δεν έξε σπίτια, αλλά έμεινε σε σκηνές, διότι η καρδιά του δεν ήταν κολλημένη στη γη, αλλά προδοκούσε να κατοικήσει στην ουράνια πόλη την Βασιλεία του Θεού. Έτσι ο πιστός Αβραάμ έκανε πλήρη υπακοή στο θέλημα του Θεού. Πράγματι η πίστη γεννά την υπακοή. Πιστεύω στο Θεό σημαίνει ότι τον εμπιστεύουμε απόλυτα και είμαι πρόθυμος να υπακούσω τις εντολές του. Έτσι η υπακοή στο θέλημα του Θεού δεν είναι προϊόν του οβού, αλλά καρπός εμπιστοσύνης της αγάπης. Καρπός της πίστεως είναι μια άγια αξιοθαύμαστη αρετή, η υπομονή. Πόσες δοκιμασίες και μαρτύρια υπέμειναν μαρτυρικά οι Άγιοι. Γράφει ο Θεόχρηστος Απόστολος ότι οι δίκαιοι αυτοί άνθρωποι εμπεγμών και μαστίγων πήραν έλαβον. Έτσι δεσμών και φυλακής ελιθάσαν, εβρίσαν, εφυράσαν, εμφώνων μαχαίρας απέθανον, περί ήρθων εμιλωτές νεγγύης δέσμασι, ιστερούμενοι, θυμόμενοι, κακουχούμενοι, εν ερημίες λανόμενοι και όρεση και σπηλαίες και τις σοφές της γης. Δηλαδή, δοκίμασαν εμπεγμούς και μαστιγώσεις, δεσμά και φυλακίσεις, λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, δοκίμασαν πολλούς πειρασμούς, θανατώθηκαν με μαχαίρι, περιφέρονται σαν πλανόδι εδώ και εκεί. Φορούσαν για ρούχα πλοκές δίδοδέρματα, ζώντας μέσα σε στερήσεις, θλίψεις και κακοπάθειες, και περιπλανιόντουσαν σε ερημίες και σε βουνά, σε σπηλιές και σε τρύπες της γης. Είναι αξιομίμητη η υπομονή και η καρτερία που έδειξαν οι Άγιοι μπροστά σε κάθε δυσκολία και κίνδυνο, ακόμα και μπροστά στο θάνατο. Ο σύγχρονος άνθρωπος που έχει καλοκηθεί με το πνεύμα των ανέσεων και των εύκολων λύσεων δεν είναι αθεκτικός στις δοκιμασίες και εύκολα απογοητεύεται. Γι' αυτό είναι ανάγκη να ενισχύσουμε την πίστη μας στην πρόνοια του Θεού και να καλλιεργούμε την υπομονή μάλιστα στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, ώστε να μην χάσουμε την ελπίδα μας. Είναι πραγματικά μεγάλα τα της πίστεως κατορθώματα που πέτυχαν οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Όλο κοινάξιος ο κόσμος, όπως δέχει το αποστολικό ανάγνωσμα, ολόκληρος ο κόσμος δεν άξε όσο οι Άγιοι αυτοί άνθρωποι και ούτε μπορούσε να συγκριθεί με αυτούς. Όλοι οι άνθρωποι μαζί δεν έφταναν την αξία έστω ενός Αγίου Ευκαιρικό Μεγαλείο. Και να σκεφτεί κανείς ότι οι Άγιοι εκείνοι που έφτασαν σε τόσο υψηλά μέτρα πίστεως έζησαν στην προχριστιανική εποχή. Τι να πούμε εμείς που ζούμε στην εποχή της Κάριτος,
και μας έχει αποκαλυφθεί η αλήθεια για τον Θεό και τον άνθρωπο. Εμείς που γνωρίσαμε τον Χριστό, όχι ως αναμενόμενον Μεσσία, αλλά ως το ιστορικό πρόσωπο και ως προσωπικό μας σωτήρα και λυτρωτή, τι λόγο θα δώσουμε αν δεν τον ακολουθήσουμε πιστά. Είμαστε μέλη της Εκκλησίας, λαμβάνουμε πλούσια τη χάρη του Αγίου Πνεύματος για των Αγίων Μυστηρίων. Έχοντα λοιπόν αυτά και ασύλληπτα προνόμια και πλεονεκτήματα σε σύγκριση με τους Αγίους Παλαιάς Διαθήκης, ας αγωνιζόμαστε να τους μιμηθούμε στην πίστη, την υπακοή και την υπομονή τους, καθώς μάλιστα τις προσεχείς ημέρες θα προσκυνήσουμε τους αρχοθέντα Υιό και Λόγο του Θεού, ως νεοκέκτο βρέφον, ας να παρακαλέσουμε να μας ενισχύει και να ζούμε σύμφωνα με το θέλημά Του. Έτσι θα ελκύουμε το έλεος Του και θα προβεύουμε στην αρετή και την τελειότητα, μιμούμενοι το παράδειγμα των αρρύθμιτων Αγίων που ευαρέστησαν σε Αυτόν με τη ζωή Τους. Στον νεογέννητο Χριστό, ας στηρίξουμε και εμείς την πίστη και την ελπίδα μας.